μόλις τα είπε αυτά, πηλεΐωνι δάχος γένετο, εν δε ήτορ, εν δε ήτορ. Βέβαια μετά έχει ένα κενό, λίγο παρακάτω θα δούμε τι έγινε. Χωρίς το κόμμα εκεί πέρα. Έτσι, μπράβο, γιατί ήταν φιλότιμος. Και αυτά τα λόγια που του είπε, τον κάρφωσαν μέσα στην καρδιά. Άχος είναι ο πόνος. Αχ! Δηλαδή, ένιωσε εκείνη τη στιγμή να τον φύγει. Έτσι. Λοιπόν, και πόνο λέει εδώ πέρα. Στο γιο του Πηλέως όμως, γεννήθηκε αμέσως, έγινε ένας πόνος, εν ή ήτορ. Αυτό το καταλαβαίνω. Στην καρδιά του. Ωραία. Στήθε συνλασίηση, διάνδυχα μερμήριξεν. Και λασίης στήθεση, δίχα ή διάνδυχα. Το ίδιο πράγμα. Τι δίχα, τι διάνδυχα. Τι σημαίνει δίχα? Διπλά. Διπλά. Το δίλημα. Δύο πράγματα. Μερμήριξε. Μερμυρίζω. Μερμυρίζω. Από εδώ είναι η μέρμυρα, η μέρημνα. Σκεφτόταν, νοιάζομαι σημαίνει μερμυρίζω, νοιάζομαι, φροντίζω για κάτι. Η μέρημνα δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί είναι φροντίδα, είναι έγνοια. Μέσα στα στήθη του λοιπόν, ένα δίλημα, δύο πράγματα μάλλον, ας το πούμε καλύτερα, σκεφτόταν. Λασίης τι είναι? Λασίης, δασίτριχος. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λάσιος, δάσιος. Λάσιος, δάσιος. Το δάσος από εδώ, ε. Ο Λάσιος, η Λασία, το Λάσιον. Και δάσιος, εναλλαγή. Δάσιος. Το δάσος, γιατί τι είναι? Δα είναι μία γη που κινείται. Αν δεν υπάρχει δάσος, δεν κινείται, είναι πέτρες. Ενώ τα κλαδιά που κινούνται των δέντρων, βλέπεις μία γη, πώς το λένε, γεμάτη δέντρα που κινούνται. Στα δασίτριχα λοιπόν στήθη του, δύο πράγματα τον αναστάτωναν, τον βασάνιζαν. Αυτό ακριβώς θέλει να πει εδώ. Βασανίζομαι από σκέψεις μέρημνες. Ή, το ένα, ή, ο γεφάσγανον οξύερη σάμενος παραμυρού, τους μεν αναστήσιεν, ο δατρεΐδιν εναρίζει, ίε χόλον παύσιεν, ερητήσιε τε θυμών. Τι σκέφτηκε λοιπόν? Ή... Αυτός... Αυτό είναι διαζευκτικό τώρα, έτσι. Αυτός. Να τραβήξει... Αφού σύρει ρίο. Αφού σύρει λοιπόν, ναι... Το κοφτερό του ξύφος από το μυρό. Ναι. Παρακάτω, τους μεν, γιατί, αναστήσιε, να τα κάνει όλα, αντάστατοι. Αυτό ακριβώς. Τους αναστήσει όλοι. Αναστατώνω θα πει. Να τους αναστατώ, να, όπως το λέμε σήμερα όμως. Τραβάει το σπαθί και δεν θα προλάβαινε, θα τρέχαν όλοι να κρυφτούν. Λοιπόν, να τους αναστατώσει, να τους αναστατώσει, να τα φέρει όλα τα πάνω κάτω. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο να διώξει όλους, αλλά και να εναρίζω σημαίνει σκοτώνω και τι άλλο. Σκέτω, σκοτώνω, εναρίζω. Απογυμνώνω και παίρνω τα έναρα. Όχι είναι. Υπάρχει και χειρότερο. Τον σκοτώνεις και φεύγεις. Τον σκοτώνεις και τον γυμνώνεις από τα όπλα του. Τα έναρα είναι τα όπλα. Τα σηκώνω. Ένω κάποιον, ένω σημαίνει φωνεύω και έρω και του σηκώνω και ό,τι φοράει. Σκοτώνω και του σηκώνω και ό,τι φοράει. Έχει μεγάλη σημασία γιατί θέλει να τον τροπιάσει. Να τον ξεφτυλίσει, αυτό. Λοιπόν, τους μεν να τους αναστατώσει, να διαλύσει τη συνέλευση, να τη σταματήσει και να σκοτώσει τον Ατρίδη ή από την άλλη, παύσει εν χόλων, ερητήσει ετέ θυμών. Να σταματήσει τον χόλο, την οργή, και να ερητείο συγκρατώ, έτσι. Να συγκρατήσει τον θυμό του. Ή όσο ταύτα όρμενε κατά φρένα και κατά θυμών, έλκετο δε εκ κολεΐο
μέγα ξύφος, ήλθε δαθήνη ουρανόθεν. Αυτό το ιός είναι έως, δηλαδή όσο αυτός, όση ώρα αυτός, ταύτα όρμενε, ορμένο, ορμένο. Δηλαδή, ορμήνιες, το λέμε ακόμα και τώρα. Έχει μέσα την ορμή. Δηλαδή, η ψυχή μου με παρακινεί να σου πω δύο λόγια, να σε βοηθήσω. Γι' αυτό είπαμε ορμήνιες στις συμβουλές. Όσο αυτός, λοιπόν, μέσα του αυτά σκεφτόταν, και με τη λογική και με το συναίσθημα προσπαθούσε να εκτιμήσει την κατάσταση, όση ώρα το σκεφτόταν, φανταστείτε τον παρατατικό, σιγά σιγά το τραβούσε το από το κολεό, από το θικάρι, το μεγάλο ξύφος, έσυρε. Αυτή την ώρα κατέβηκε από τον ουρανό, πρόλαβε να κατέβει η Αθήνη από τον ουρανό. Δηλαδή, ήτανε η στιγμή που ο Αχιλλεύς πήρε την απόφαση. Η Αθηνά τι είναι, ο νους. Εκείνη την ώρα καθάρισε το μυαλό του και σκέφτηκε σωστά. Αυτό είναι η Αθηνά, δεν κατέβηκε καμιά Αθηνά από τον ουρανό. Πήρε την απόφαση. Αλλά λέει εδώ πέρα, πρόγαρ ή και την Αθηνά, η θεά, η λευκόλενος ήρη. Προηγουμένως, από πριν όμως, η θεά με τα λευκά χέρια, η Ήρα, ο Λένη, το κόκαλο της χειρός, έτσι. Είκε την Αθηνά. Έφτασε. Όχι, είκε. Την είχε, την έστειλε. Είναι το Ήκα του Ήμι. Ήκα. Την έστειλε η Ήρα. Δεν πήγε μόνη της, πουθενά δεν πηγαίνει η Αθηνά μόνη της. Έτσι, πήρε την εντολή της Ήρας, η οποία έχει λευκά, πώς το λένε, χέρια. Γιατί, τι είναι η Ήρα, τι συμβολίζει? Τον αέρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο θυμός θόλωσε τα μυαλά του Αχιλλέως και δεν μπορούσε να σκεφτεί σωστά. Μετά κάπως πώς, κάποιο πνευματάκι, έτσι ένα φυσηματάκι πέρασε, καθάρισε το μυαλό του και πήρε τη σωστή απόφαση. Το βλέπετε πώς είναι. Το ίκι είναι του ίμι, του ίμι, βεβαίως, ρίχνω, στέλνω, αόριστος. Δηλαδή δείχνει, συγγνώμη, την ακριβένη ουσιαστικά Ήρα. Η Ήρα είναι το πνεύμα, είναι ο καθαρός αέρας. Περνάει από το μυαλό μας, καθαρίζει ότι θολό και σκοτεινό υπάρχει και έρχεται η σωστή, ο νους, η σοφία. Η Αθηνά, λοιπόν, είναι τι? Είναι η στιγμή που παίρνει την απόφαση. Φυσικά, έχει σταλεί πριν από την Ήρα. Και τι παθαίνουμε μετά όταν πάρουμε τη σωστή απόφαση? Θάμβησεν δε Αχιλλεύς. Ανάβει ένα λαμπάκι. Μου ήρθε η ιδέα. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Είναι θαμβαίω θαμβό. Τι σημαίνει θαμβαίω θαμβό? Εκπλήττομαι, εντυπωσιάζομαι. Σκεφτείτε τώρα, τι να κάνω. Αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Είναι ακριβώς αυτή η περιγραφή. Όταν ψάχνεις να βρεις μια λύση και λες αυτό θα κάνω και εντυπωσιάζεσαι, αυτό είναι το θάμβος. Έτσι, η έκλαμψη. Ακριβώς. Εξού και τάφος. Από το θαμβαίο. Θαυμάζω, ναι, το τέφιπα, ναι. Τάφος, θάμβος. Όταν θέλουμε να πάρουμε από το δεύτερο άνθρωπο, έταφον. Έταφον, ναι, και αυτό. Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπατε. Όταν θέλουμε να πάρουμε τη σωστή απόφαση, χρειαζόμαστε και την Αθηνά και την Ήρα. Βεβαίως. Θέλουμε καθαρό μυαλό. Καθαρό μυαλό και το καθαρό μυαλό το δίνει η Ήρα. Αυτό ακριβώς. Για να ξεθολώσει το μυαλό μας. Να ξεθολώσει. Να απομακρυνθούμε λίγο από την κατάσταση και να σκεφτούμε. Αυτό σκεφτόταν. Το ένα ή το άλλο θα κάνει. Αλλά είναι η περιγραφή καταπληκτική. Oh. Η περιγραφή καταπληκτική. Θάμβησεν ο Αχιλλεύς. Βέβαια, μετά ξαναβάζει τα διάφορα ο Όμηρος και λέει: Θάμβησεν δε Αχιλλεύς μετατετράπετο. Η Αθηνά έχει σταθεί πίσω του, έτσι. Μετετράπετο. Όχι, όχι. Γύρισε πίσω, γιατί η Αθηνά στάθηκε πίσω του. Στάθηκε πίσω του. Εδώ έχω ξεχάσει ένα στίχο. Του τράβηξε τα μαλλιά. Ναι, ναι. Μπράβο. Στη δόπιθεν. Γράψτε το λίγο, γιατί είναι ωραίο. Δεν κολλάει κιόλας. Στη δόπιθεν ξανθείς.
δεν είναι πουθενά, αλλά είναι μετά από αυτό που λέει «Ουρανόθεν προγαρή και θεά λευκόλεν οσύρι», μετά είναι αυτό που γράφω, πριν από το θάμβησεν, το καταλάβατε, έτσι. «Στίδο πιθέν ξανθείς δε κόμις», ένα στίχος είναι αυτό τώρα, έτσι. «Ξανθείς δε κόμις, έλε», το καταλαβαίνετε τι θα πει, «έλε πιλεΐωνα». Έτσι, έτσι, μπράβο. Και τον τράβηξε από τα μαλλιά. Αυτό, λοιπόν, εντυπωσιάστηκε εκεί πέρα ο Αχιλλέφλη, ποιος είναι αυτός που με τραβάει από τα μαλλιά τώρα, έτσι όπως είμαι, και τρέπεται, τίποτα, απλά έστριψε. Έστριψε πίσω, ναι. Γύρισε πίσω, λοιπόν. Αυτήκα όμως, αυτήκα έγνω την Παλάδα Αθηναίη. Πώς την αναγνωρίζεις? Το είχε έτοιμο τη σκέψη. Αυτό ήταν. Μόνο αυτό την είδε, κανένα άλλο. Όχι, όχι, όχι. Μόνο αυτό, φυσικά. Πώ την ανεγνώρισε? Δεινό δε ιώσε φάνθεν. Διότι τα δυο φοβερά τη μάτια απλά ήταν τι? Φάνθεν. Φω! Έφεγγον, ξέρω εγώ, φώτιζαν. Ήταν απλά φω. Η σοφία είναι. Τι είναι η σοφία όταν. Μας έρθει η επιφύκτηση του φωτός, πώς το λένε, του Αγίου Πνεύματος και ο φωτισμός. Να φωτιστώ, λέμε. Ωραία, μετά του μιλάει η Αθηνά. Τον δάφτε προσέιπε, θεά γλαυκόπης Αθήνη, και μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συμβουλές που του δίνει. Να τις ακολουθήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Αθηνά. Ήλθον εγώ, παύσουσα το σον μένος, εκεπίθιε. Ήρθα εγώ λοιπόν το μυαλό στη θέση του για να σταματήσω, τη μάνη, για να σταματήσω την ορμή σου, το θυμό σου, την οργή σου, έτσι. Και πίθιε βέβαια. Εάν θα πιστείς, ωραία. Αλλά γε, λίγε έριδος, μη δε ξύφος έλκαι ο χειρί, αλλά ήτι έπεσιν μένον είδησον, όσε έσετε πέρ. Τι του λέει λοιπόν, αλλά είδε, αυτό το ξέρετε έτσι, προτρεπτικό, λίγε έριδος. Τελείωνε με τη... Σταμάτα, λήξε την έχθρα, την φιλονικία, ε. Μη δε έλκου το ξύφος χειρί, και μην τραβάσει με το χέρι σου το ξύφος. Αλλά βεβαίως, το ξανασκέφτεται και λέει, ο νίδισον έπεσιν. Με λόγια κοροϊδεύε τον... Ξεφτύλισε τον, έτσι, με λόγια. Βρίστον, να ξεσπάσεις. Ονίδισον, τι είναι το όνιδος? Τρόπιασέ τον. Τρόπιασέ τον, είναι ντροπή, είναι, πώς το λένε, κατηγορίες, κακολογίες που σε κάνουν και αλλάζεις και χρώμα. Λοιπόν, ως έσετε πέρ, και το λέει βέβαια η Αθηνά, όπως βεβαίως θα γίνει. Έσω μέση έστε είναι αυτό. Όπως βεβαίως και θα γίνει, γιατί το ξέρει. Ο Πηλεΐδης λοιπόν, εξάφτης, αταρτηρείς επέσιν ατρεΐδιν προσέιπε και ούπο λίγε χόλιο. Έληξε την έριδα, την έριν, αλλά όχι τον χόλον, δεν μπορούσε. Τι λέει λοιπόν εδώ, Πηλεΐδης δε προς τον ατρεΐδιν είπε, αλλά πώς, αταρτηρείς επέσιν. Αυτό το αταρ-ταρ-ταρ έχει μέσα τη ρίζα τρίο, φθύρο, με σκληρά λόγια. Σκληρά λόγια. Αταρτηρός. Προσβλητικά λόγια μπορείτε να πείτε, σκληρά λόγια. Δεν είναι ηχοποιητό αυτό. Όχι, όχι, είναι από το Τύρο. Σαν το Τάρταρο λοιπόν. Είναι από το Τύρο φθύρο, Τύρο φθύρο. Λοιπόν, ο γιος του Πηλέως λοιπόν, πάλι με λόγια σκληρά, είπε προς τον ιό του Ατρέως και δεν έλυγε βεβαίως πω ακόμα την οργή του, δεν είχε καταπαύσει η οργή του. Ινοβαρές, κοινό σώματα έχων, κραδίν δε ελάφιο, δημοβόρος βασιλεύς, επί ουτιδανήσιν ανάσης. Πάρα πολύ ωραία και εύστοχα, εύστοχοι χαρακτηρισμοί. Τι του λέει, Ινοβαρές. Ο Ινοβαρής, το Ινοβαρές,
στην κλητική το αρσενικό είναι όμοιο με το ουδέτερο. Ο εσύ είναι ο βαρές, δηλαδή μεθύστακα, ξέρω εγώ, πείτε το όπως θέλετε. Όλο σου το βάρος είναι γεμάτο με κρασί, είναι ο βαρές. Κοινός όματα έχων. Εσύ που έχεις, τι θέλει να πει, τι συμβολίζει αυτό. Όχι, όχι σκυλομούρης, ο σκύλος συμβολίζει την απληστία. Τρώμε και κοιτάει το σκυλάκι. Αυτά τα μάτια τα γουρλωμένα που θέλουν, τα θέλουν τα πάντα, θέλουν. Το σκυλάκι δεν καταλαβαίνει, εντάξει, καλό είναι το ζώο. Τα ζώα όλα καλά είναι. Λοιπόν, αλλά αυτό, η λεμαργία, είναι σύμβολο λεμαργίας. Κοινό σώματα έχουν που έχει τα μάτια σκύλου. Κραδί είναι όμως ελάφου. Καρδιάς όμως ελάφισκε. Δηλώς, έτσι. Αλλά είσαι ένας βασιλεύς, δημοβόρος, η βορά. Τρώς το λαό σου. Δηλαδή, τρώς τα δημόσια όλα, τρώς τα δημόσια χρήματα, τι θέλει, τον άλλον τα γέρα δεν θέλει τώρα. Τρώς λοιπόν, η βορά δεν είναι το φαγητό. Από τη βρόση. Ωραία, από τη βρόση, ωραία. Εσύ λοιπόν που τρως τα του δήμου, τα του λαού σου, γιατί όμως μπορείς και το κάνεις αυτό και είσαι δημοβόρος. Γιατί είσαι τυποτένιος ακριβώς, ο τηγανός είναι ο ούτης, αυτό που είπε ο Οδυσσέας στο Κύκλωπα. Είσαι τυποτένιος, βασιλεύεις, κυβερνάς. Γιατί το λέει αυτό, γιατί όση ώρα μιλάει ο Αχιλλέας και μαλώνει με τον Αγαμέμνονα, δεν πετάχτηκε κανένας να το υποστηρίξει, να πει κάτι. Όλοι αυτοί λοιπόν ακούνε και κάθονται. Φεύγει, όχι δεν φεύγει ακόμα, του λέει λοιπόν, ή αληθώς, ποτέ, Αχιλλέος ποθεί ήξετε εις τουσίας των Αχαιών σύμπαντας. Τότε δε ούτι δινήσε σύ αχνήμενος περ χρεσμήν. Έφταν πολύ υφέκτορος ανδροφόνιο θνίσκοντες πίπτωση. Ή ποτέ ήξετε ποθεί Αχιλλέος. Η ποθή τι είναι? Η επιθυμία. Μπράβο, ο πόθος. Η ποθή και ο πόθος είναι το ίδιο πράγμα. Αληθώς όμως, ποτέ, το ποτέ τι σημαίνει? Κάποτε. Θα φτάσει ο πόθος για τον Αχιλλέα σε όλους τους ιούς των Αχαιών. Τότε όμως, ου δινήσεσαι, δεν θα μπορέσεις εσύ, χρεσμοί. Χρεσμέο, χρεσμό τι σημαίνει? Είμαι χρήσιμος, χρησιμεύω, είμαι χρήσιμος, χρεσμέο, χρεσμό. Δεν θα μπορείς, και βοηθώ φυσικά, δεν θα μπορείς να φανείς χρήσιμος τι, σε τίποτα, αχνήμενος περ. Παρότι θα το επιθυμείς. Αχνήμενος, άχνημε. Άχνημε. Στενοχωριέμαι, παρόλο που θα στενοχωριέσει και εμένα μου αρέσει να το λέω το εξής, γιατί, να το λέω ως εξής, γιατί αχνός δεν είναι αυτό που βγαίνει όταν βράζουμε το νερό, παρόλο που θα, πώς το λένε, αχνήμενος περ, θα σιγοβράζεις, θα λιώνεις, έτσι, θα βασανίζεσαι, θα βράζεις το ζουμί σου βασικά. Άχνημε, στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Τότε λοιπόν δεν θα μπορείς να βοηθήσεις σε τίποτα, παρόλο που θα βασανίζεσαι, εφτε αν, όταν, αν πίπτωση, όταν θα πέφτουν νεκροί υπό έκτορος ανδροφόνου, πολλοί θνίσκοντες φυσικά, όταν θα πέφτουν, νεκροί, αυτό που λέει επίπτωση θνίσκοντες, πολύ κάτω από τα χέρια του ανδροφονιά του Έκτορα. Καταλαβαίνουμε. Ναι, το έφτε τι θα πει. Όταν. Έφτε, ότε. Το ίδιο πράγμα, ότε, όταν. Συ δεν δοθεί θυμόν αμίξης χωόμενος ότε άριστον αχαιών ουδέν έτησας. Και εσύ ενδοθεί μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου, αμίξεις. Μέσα σου μάλλον, τον θυμόν αμίξεις. Τι σημαίνει αμίσω? Το λέμε ακόμα και σήμερα. Κάνω, τι κάνω? Αμιχές.
και εσύ θα, θα τρως μέσα σου, θα κατατρώγεσαι, θα σημαίνει εγγίζω ελαφρώς. Ξύω μία επιφάνεια, δημιουργώ αμοιχές δηλαδή. Φανταστείτε αυτό το πράγμα μέσα στην ψυχή του. Θα βασανίζεται μέσα στην ψυχή του, θα φθείρει την ψυχή του, κατατρώγει το θυμό του μέσα του, γιατί χωόμενος. Τι σημαίνει το χωόμενος? Χωόμε, χωλωμένος. Χωλωμένος, πολύ εξοργισμένος, με τον εαυτό του φυσικά πλέον, ο Αγαμέμνον, διότι ουκ έτησας ή ουδέν έτησας τον Άριστον των Αχαιών. Διότι καθόλου δεν ετοίμησες τον καλύτερο από τους Αχαιούς. Ως φάτο πηλεΐδης, ποτίδε σκύπτρον βάλε γέι, έζε το δαυτός. Τι θα πει ποτίδε σκύπτρον βάλε γέι? Ποτί γέι, προς τη γη, έβαλε, βάλω, ρίχνω, έριξε το σκύπτρον και έζε το αυτός. Καθέζε το και κάθισε ο ίδιος. Βέβαια, ήταν πυρ και μανία. Λοιπόν, να το διαβάσω λίγο. Πού το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά? Πού είχαμε σταματήσει? Πάμε εκεί που μιλάει στο 188. Ως φάτο... Δεν πειράζει. Έτσι είπε. Πηλεΐωνι, πηλεΐωνι, δάχους γένετο, εν δε ήτορ. Στήθε συνλασίηση διάνδυχα μερμήριξεν. Ή... Ο γεφάσγανον οξύ ερισάμενος παραμυρού, τους μεν αναστήσιεν, ο δε ατρεΐδιν εναρίζει, ή εχόλων παύσιεν, ερητήσιε τε θυμών. Ή όσο ταύτα όρμενε κατά φρένα και κατά θυμών, έλκε το δε εκ κολεΐ ο μέγα ξύφος. Ήλθε δαθήνι ουρανόθεν, πρόγαρ ήκε θεά λευκόλενος ήρη. Και εκεί βάζω αυτό που συμπληρώσαμε. Στη δόπιθεν ξανθείς δε κόμις έλε πηλεΐωνα. Θάμβεις ενδαχυλεύς με τα δετράπετο αυτή καδέγνω παλάδα Αθηναίην. Δεινό δε ιώσε φάανθεν. Τον δάφτε προσέιπε δε θεά γλαυκόπης Αθήνη. Ήλθον εγώ παύσουσα το σόν μένος έκε πήθιε. Αλλάγε λίγε έριδος μη δε ξύφωσε έλκε ο χειρί, αλ ήτι έπεσιν μένον είδησον, ως έσετε πέρ. Πηλεΐδης δε ξάφτης, αταρτηρήσε πέεσιν ατρεΐδιν προσέιπε. Και ούπο λίγε χόλιο, ινοβαρές, κοινό σώματα έχων, κραδίν δελάφιο. Δημοβόρος βασιλεύς, επί ουτιδανήσιν ανάσης. Ήποτε αχιλίος ποθή ήξετε ή ας αχαιών σύμπαντας, τότε δε ούτι δινήσε αχνήμενος πέρ χρεσμήν. Έφτε αν πολύ υφέκτορος ανδροφώνιο θνίσκοντες πίπτωση. Σι δεν δοθεί θυμόν αμίξης χωόμενος, ότε άριστον αχαιών ουδέν έτησας. Ως φάτο πηλεΐδης ποτί δε γέει, σκύπτρον βάλε, έζε το δε αυτός.